Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι όταν ανέλαβα, ήξερα αυτό το θέμα της καθαρίστριας. Επειδή όπως ήταν διάφορα αυτές τις μέρες για τις καθαρίστριες, εδώ και χρόνια το κράτος έχει βρει μια φόρμουλα αναπαραγωγή. Δηλαδή, έχει αυτή την άρτη εργασιακή σχέση. Εκλαμβάνει τις καθαρίστριες ως εργολάβους, ενώ είναι εργαζόμενοι, δεν τις θεωρεί εργαζόμενες, τις θεωρεί εργολάβους, οι οποίοι έχουν αναλάβει να ακυρώσουν ένα έργο. Δηλαδή, η μόνη υποχρέωσή τους είναι να μπουν εδώ πέρα στις λήξεις του σχολικού ωραρίου, να καθαρίσουν το σχολείο, ώστε την επόμενη το πρωί του σχολείου να είναι καθαρό. Δεν έχουν καμία δέσμευση για ωράριο, μπορούν να μπουν στις 11 να τελειώσουν στις 11:05, μπορούν να μπουν στις 12 το βράδυ. Κατανοητό, όταν λοιπόν μια καθαρίστρια της έγινε αυτή η πρόταση, μπορεί να έχει μια πρωινή δουλειά, δεν ξέρω τι κάνει, μπορεί να πάει καθαρίσει σπίτια το πρωί, δεν ενδιαφέρει. Να λάβει καθαρίστρια στο σχολείο. Το πρωί. Όχι το πρωί. Καθαρίστρια στο σχολείο. Ήταν αυτή η συνθήκη. Ότι μπαίνει με το πέρα τη λήξη του σχολικού ωραρίου, καθαρίζει, ώστε την επόμενη μπορεί να είναι καθαρό το σχολείο και τέλο. Τώρα εμεί δεν μπορούμε να πούμε με το ζόρι καθαρίστρια ότι θα έρθει το πρωί. Κάποιοι το κάνουν αυτό από φιλότιμο. Αν έρχονται στι 10, σε άλλα σχολεία έρχονται στι 10, στι 11, σε άλλα σχολεία μπορεί να είναι στι 9, δεν ξέρω τι γίνεται. Στο κύριο Γουναρόπουλο, εσά ξέρω ότι ήταν πιο πρωί, ήταν η μήνυα, ήταν στι 10. Κύριε Πρόεδρε, σα είχε διαφύγει κάτι. Ναι. Αν πρέπει. Όχι, ναι, δύο χρόνια. Εδώ σου λέω τόσο δεν είναι. Δεν διορθώνω να πούμε κάποια πράγματα σημαντικά. Μέχρι το 16 δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για επέκταση ωραρίου καθαριστριών πρωινών. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η προηγούμενη κυβέρνηση λοιπόν, μετά από πιέσεις που δέχτηκε από την Ομοσπονδία Αγωνιστών και από του εκπαιδευτικού, γενικότερα την πίεση και του Δήμου, έβγαλε μια νομοθεσία το καλοκαίρι του 2016, όπου επέτρεπε οι ήδη υφιστάμενες καθαρίστριες των σχολείων, με τη σύμφωνη γνώμη των διευθυντών, γιατί δεν πρέπει να μπούμε και να το τονίσουμε με όλες τις, με 50 θαυμαστικά, ο μοναδικός υπεύθυνος μέσα σε ένα σχολικό χώρο που κρίνει αν το σχολείο είναι καθαρό ή αν πρέπει να αλλάξει καθαρίστρια ή αν πρέπει να μπει καθαρίστρια, είναι ο διευθυντής. Ούτε ο Δήμος έχει άποψη, ούτε οι φορείς που χρησιμοποιούν τα απόγευμα το σχολείο, οι σύλλογοι, αθλητικοί, σύλλογοι γονέων κλπ. Ο μόνος που μπορεί να αποφασίσει είναι ο διευθυντής. Και με αυτού την εισήγηση γίνονται αντικαταστάσεις ή οτιδήποτε άλλο. Υπήρξε λοιπόν μια νομοθετική ρύθμιση το 2016 που προέβλεπε στους Δήμους τη δυνατότητα με ίδιους πόρους, τονίζουμε αυτό, και όχι με του Ινεδιβήν δαπάνη, να επεκτείνουν το ωράριο των καθαριστών και πρωινή ζώνη. Αλλά φυσικά τι ωράριο μιλάμε, βασικά με αίθουσες πληρώνονται. Να τους δίνουν 2-3 αίθουσες, να πηγαίνουν για κανένα 2 ώρα να δουλεύουν, να καθαρίσουν τους χώρους. Αυτό το κάναμε. Το κάναμε το 2017 για πρώτη χρονιά. Πόσες αίθουσες βάλατε στο καθένα? 2. Γιατί είχαμε συμφωνήσει. Εσείς είχατε συμφωνήσει ποιες ώρες θα πηγαίνετε στις 2 ώρες. Ναι, είχαμε συμφωνήσει και στη ΔΕΠ τότε και στη σχολική επιτροπή ότι το πρόβλημα το μεγάλο που εντοπιζόταν ήταν μετά τη λήξη του πρώτου διαλύματος, όπου οι τουαλέτες ήταν εγκρόμητες, γιατί έτσι αλλιώς οι καθαρίστριες, για να το λέμε και αυτό, το πρωί, πού να πάνε οι αίθουσες είναι τα παιδιά μέσα. Τα διαλύματα τα παιδιά είναι έξω, οι δάσκαλοι είναι στα γραφεία τους όταν έχει διάλειμμα. Άρα είναι περιορισμένο η δυνατότητα. Το πρωί το πρόβλημα είναι τουαλέτες. Ναι, αλλά 8 ώρα το σχολείο καθαρό. Στις 10 βρωμίες. Αλλά μιλάμε για παιδάκια με ιώσεις δευτερίτιδες. Είχαμε συμφωνήσει τότε. Οπότε να πηγαίνουμε 10 με 12. Είχατε πει 10 με 12. Αυτό. Είχαν δεχτεί όλοι αυτοί. Ή κάποιοι είχαν δεχτεί. Πολλοί καθαριστές είπαν ότι δουλεύουν το πρωί, δεν μπορούν να πάνε κλπ. Κάποιοι δεχτεί και δεν πηγαίναν. Θα ρωτήσω εγώ κάτι. Σε πόσα σχολεία. Κύριε Σερίγο, θα ρωτήσω κάτι. Επειδή δεν το ξέρω αυτό το νόμο και έχω το πρόβλημα εγώ αυτό στο σχολείο μου. Δεν είναι υποχρεωτικό να κάνει. Όχι. Να του υποχρεώσουμε. Όχι. Επειδή έχω ένα πρόβλημα που ενδεχομένω να το αντιμετωπίσουμε, το είπα στον κύριο Πρόεδρο, πέρυσι τον Ιούνιο, ένα παιδάκι που είχε χτυπήσει την ώρα του μαθήματο πήγε τουαλέτα. Η τουαλέτα ήταν Ιούνιο, αυτά που μπαίνανε μέσα είχαν νερά, πρέπει να έχει νερά κάτω. Η λίστα σε και χτύπησε. Ήρθαν οι γονεί, το πήραν κτλ. Και ήρθε σήμερα η μητέρα τον Ιούνιο να κάνει μήνυση, λέει, στο τιμάτι στο σχολείο, γιατί η τουαλέτα είχε νερά κάτω. Δεν είχε όμω καθαρίσει για να καθαρίσει. Δεν έχει το δικαίωμα. Δεν είναι υποχρεωτικό να έχει καθαρίστρια. Μπορεί όμως, έλεγε ο νόμος, το λέει ο νόμος μάλλον, συγγνώμη κύριε, ο νόμος λέει ότι μπορείς να μεταφέρεις
μια καθαρίστρια που δουλεύει στο πέμπτο νηπιαγωγείο, να τη πει θέλει να πηγαίνει στο πρώτο το πρωί να κάνει δύο ώρες. Αυτό το προβλέπει ο νόμος. Επειδή αυτό το πρόγραμμα το έχω σχολεί και μονά. Μπορείτε σε συμφωνία με τον πρόεδρο να το δείτε. Επίσης θέλω να δω, αν είναι καθαρίστρια. Συγγνώμη για την παρέμβαση, πολύ. Ναι, αν είναι καθαρίστρια. Ναι, να του κάνω μια ερώτηση και να ρωτάω εσεί. Αν οι καθαρίστριε οι οποίε δεχτήκανε και πληρώνονται τι δύο παραπάνω μέρε έρχονται το 10 με 12, ξέρουμε ποιε είναι, ποια σχολεία είναι. Από την ελληνική. Ξέρω εκεί. Ποιο είναι που. Για παράδειγμα, δει που ο κύριο Κοντρό στο δικό του σχολείο καθαρίστηκε έρχονται μόνο το πρωί από 10 με 10.30. Γι' αυτό. 10.30 μέχρι 11 καμιά φορά. Αλλά δεν αφήνω να το πω που καλέσαμε λόγω εμετού να έρθει. Θέλω να πω όμως, έχετε γι' αυτό την προσχολία σας, γιατί μου είπατε ότι η καθαρίστρια από τις 10 μέχρι τις 10.30. Όταν σου λέει εγώ δεν θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Είναι σεβαστό, αν δεν δέχεται να έρχεται και έρχεται αυτό το μισάρι μπορεί να έρχεται με φιλότιμο. Εγώ θα πάρω ένα φιλότιμο, αυτό μετά θα είναι πάρα το φιλότιμο. Αν δεν έχει παραπάνω μέχρι στο δεξαρό γιατί. Αν λοιπόν έρχεται 10 μέχρι 10.30, τότε χρειαζόμαστε αυτό που είπε ο κ. Σεντρικός, να πάρουμε μια καθαρίστρια που θέλει να πληρώνει τις παραπάνω για να τις βάλετε στο δεύτερο. Αυτή είναι η πρότασή μου. Και κάτι αντίστοιχο και για το ίδιο δημοτικό, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή έχει τραυματιστεί, έχει σπάσει το πόδι της καταλήξης. Έχουμε πει στο θέμα τώρα να μιλήσουμε. Ναι, έχουμε στο θέμα. Συγγνώμη να ρωτήσω. Να ρωτήσω για το κύριο Τσαβάρα. Για τις δύο αίθουσες το γνωρίζω. Όσες καθαρίστες λοιπόν δέχτηκαν, μπορούσαμε να παίρνουν αυτό το πρωί. Σε εμάς για παράδειγμα, εμείς ήμασταν τους τυχερούς γιατί δέχτηκαν οι καθαρίστες, οπότε έρχονται 8.30, 10.30, 10.30, 12.30 άλλοι και αντιμετωπίζουν το θέμα. Το ερώτημα τώρα είναι ότι είπατε ότι αν κάποια δεν δέχεται σε ένα σχολείο, πώς μπορεί να αντικατασταθεί από κάποια άλλη, αφού η άλλη θα είναι στο δικό της σχολείο. Είναι παραπάνω. Μπορεί κάποια να μην έχει πάει πουθενά ή να θέλει να έρθει 12 με 2 σε εσάς ή 8 με 10. Α, ένα διαφορετικό δύο. Μπορεί να γίνει. Άρα μπορεί να γίνει. Ή κάποια από γυμνάσιο. Το δεύτερο, από όσο ξέρω, φέτος πληρώνεται νομίζω για κάποια από πέρσι, φέτος για κοινόχρηστους χώρους. Δεν το ξέρω. Έχει αυξηθεί ο μισθός τους για κάποιο λόγο. Δηλαδή από 12.000 που θέλουν να έχουν πάρει 7.000 όλους τόσοι, δεν ξέρω πώς. Μένουν 28 με 30 ευρώ την αίθουσα και τα βάνει 18 αίθουσες. Και το λιγότερο 6 αίθουσες. Η δική σας η καθαρίστρια που είναι στο ανώτατο, έχω πρόβλημα στην πληρωμή της γιατί η γυναίκα δουλεύει. Αν είναι παραπάνω αίθουσες, πρέπει να κάνει παραπάνω μια ήττη. Ξέρετε ότι η αίθουσα είναι για εκδηλώσεις και τα λοιπά. Δεν είναι μικρές αίθουσες, είναι 200 τετραγωνικά, δηλαδή είναι πάρα πολύ δουλειά και το ιδιωτικό δεν το αναγνωρίζει αυτό. Όπως δεν αναγνωρίζει τα γραφεία των καθηγητών, τους κοινόχρηστους χώρους, δεν αναγνωρίζει. Το πιο σημαντικό που δεν αναγνωρίζει είναι ότι αυτές, ξέχασα να πω, δεν έχουν ούτε ασφαλιστικά ούτε σε κάτι γεγονότα. Δηλαδή, έστω στο υποθετή, ή θα φροντίσει αυτό το γεγονό, θα φροντίσει να φέρει τον άντρα τη στη θεία, ξέρω ότι η αδερφή θα καθαρίσει. Ή αν δεν βρει, πρέπει να παραιτηθεί και να φέρουμε άλλο. Δηλαδή, ο άνθρωπο αυτό που έχει βρεθεί σε μια ισόρροπη κατάσταση δεν φτάνει που παίρνει να πίνει χρόνο στο μισθό πίνα, σπάει το πόδι του. Δεν θα τον απολύσουμε για που μάλλον. Γι' αυτό εμεί μιλάμε για μονιμοποίηση για τα χρηστικά. Πρέπει να φέρει, αν δεν θέλει να εγκαταστάτη πρώτου βαθμού, ναι, δεν έχει ούτε ασφαλιστικά δικαιώματα ούτε δεξιά. Ποια είναι η εισήγησή σα, Πρόεδρε? Η εισήγησή μου είναι λοιπόν αυτό το σκεπτικό που είπαμε. Ναι, μετά. Να βάλουμε μία καθαρίστρια να τη πληρώσουμε 2 ώρε παραπάνω για το 10ο δημοτικό και μία για το 11ο. Δύο αίθουσες για το 7ο και δύο αίθουσες για το 12ο. Ό,τι γίνεται και σε άλλο. Ό,τι γίνεται σε άλλο. Ναι, γιατί έχουμε ξέρω εγώ 8 με 10. Υπάρχει εισήγηση των διευθυντών που ενδώνουν την οδεκά του με σχετικό αίτημα. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι ένα άλλο. Δεν άκουσα. Ρωτάω. Δεν άκουσα.
Ρωτάω. Εδώ είναι άλλο παράδειγμα. Δηλαδή τώρα ο κύριο Γνάρο δεν παρέχει. Απαντήστε και εγώ, δεν σου λέω Γνάρο. Όχι, δεν υπάρχει από τον κύριο Γνάρο. Κατώ σου είναι θέμα. Ναι, αλλά εγώ το διαπίστωσα μόνο και το βάζω μόνο. Λέμε ότι οι διευθυντέ είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του σχολείου. Ναι, εδώ πέρα ακούστηκαν διάφορα. Θα μάθα από κύριο-κύριο, γι' αυτό σου λέω ότι στο χαρτί. Θα έπρεπε να ενημερώσει να μου στείλει ένα. Σα παρακαλώ πολύ να αποσυρθείτε το θέμα του συγκεκριμένου. Μέχρι να έρθει επίσημο αίτημα από του διευθυντέ. Ξέρω την ανάγκη που έχει. Εδώ είναι πρόεδρο. Μάλλον είναι πρόεδρο. Είναι διαδικασία. Σε διαδικασία. Εντάξει, τώρα μην το πληρώσω έτσι. Μην κολλήσουμε τώρα. Λέω λοιπόν. Είναι εδώ παρόν. Επί τη διαδικασία. Θεωρώ το θέμα ω μη. Εγώ δεν θα το ψηφίσω, θα πέφτω. Εντάξει, μπορεί να το φέρω εκτό μη. Θα σα πω όμω. Θα σα πω. Θα σα πω. Είναι παρόν. Δεν θα πιάσω τώρα να μιλήσω. Θα μπορεί να μιλήσω. Συμφωνώ. Καταδέχτηκε. Πότε προλαβαίνω. Ότι δεν θέλω να κάνω. Δεν προλαβαίνω να μιλήσω. Είπαμε ότι ο μοναδικός αρμόδιος ένα σχολείο για την καθαριότητα είναι να διευθυνθεί ο προϊστάμενο του νηπιαγωγείου. Εφόσον δεν υπάρχει σχετικό αίτημα των διευθυντών, νομίζω ότι δεν υφίσταται θέμα. Δεν μπορεί να το βάλει μέλο τη επιτροπή. Δεν μπορεί να το βάλει μέλο τη επιτροπή. Αυτή τη στιγμή που εμένα πει ο δήμαρχο τηλέφωνο και μου λέει. Εγώ προσπαθούσα να το βάλω. Προσοχή σου. Το βάζω από μόνο μου. Δεν το κάνω από εδώ. Καλώ ήρθατε. Εγώ δεν είπα το κάτι κακό. Όχι, λέω τώρα δεν θα παίξει ένα αέριο. Το δεύτερο θέμα που έχω να πω. Το δεύτερο θέμα που το θεωρώ επίση σημαντικό και είναι και επίση διαδικαστικό είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει καθαριότητα ενό σχολείου. Καθαριότητα ενό σχολείου. Δεν είναι καθαριότητα. 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 Όπως πολύ σωστά είπατε, απογευματινές ώρες για να παρακολουθήσουν ένα σχολείο την επόμενη μέρα σε καλή κατάσταση. Για να υπάρχει λειτουργία σχολικής μονάδας με ανοιχτούς όρους για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς. Είναι γνωστό ότι σε πάρα πολλά σχολεία και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απογευματινές ώρες μπαίνουν αθλητικοί, πολιτιστικοί και διάφοροι άλλοι σύμβουλοι φορείς, οι οποίοι κάνουν χρήση και έχουν δεσμευτεί στη σχολική επιτροπή ότι θα παρέχουν υπηρεσίες καθαριότητας. Έχω φτάσει λοιπόν με έγγραφες αυτή τη στιγμή, με έγγραφα αιτήματα στα χέρια μου, από συλλόγους και φορείς, ότι και καλά είναι βρώμικο το σχολείο και δεν μπορούν να κάνουν. Συλλόγους και φορείς. Θα σας πω μετά, από τον οικομηδία μου φτάσαμε ένα χαρτί. Ποιο σύλλογος, ποιο σχολείο. Ο ήταν, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία ποιο είναι. Δεν θα το πω από το συλλόγο. Ότι δεν καθαρίζουν μια στιγμή. Ακούστε τώρα εδώ τα τρομερά πράγματα. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Κατηγορούσαν τις καθαρίστες του σχολείου ότι είναι βρώμικο το σχολείο και δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά του. Φιλοξενείται. Ακριβώς. Σήμερα επίσης υπάρχει μια ανακοίνωση των καθαριστών σχολείων όλων των βαθμίδων. Υπογεγραμμένοι από όλες τις καθαρίστριες. Κάτι για να μας διαβάσει, εγώ την έχω. Ναι, η ανακοίνωση λέει το εξής: μου παραδόθηκε με τον αφού πρωτοκόλλο 9 σήμερα το πρωί. Τον τελευταίο καιρό, αρκετές συναδέλφες και συνάδελφοι δέχονται πιέσεις από εκπαιδευτικούς και γονείς για πλημμυρί καθαρισμό των σχολικών μονάδων. Τις τελευταίες μέρες δε, λόγω της εξάπλωσης της εποχικής γρίπης, το θέμα αυτό απασχολεί ακόμη πιο έντονα τις σχολικές μονάδες. Απευθύνονται επικριτικά σε εμάς που με υπερμικρά μέσα, εξοπλισμούς και υλικά καθαριότητας προσπαθούμε να κρατήσουμε σε ανοιχτά επίπεδα την υγιεινή του σχολείου. Απευθύνονται επικριτικά σε εμάς που στα πλαίσια μιας μεσαιωνικής ιδιότυπης ομοιρίας εργαζόμαστε με συμβάσεις έργου και αμοιβόμαστε με μισθούς πείνας καθαρίζοντας χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα σχολείων καθημερινά. Απευθύνονται επικριτικά σε εμάς που δεν μπορούμε να αρρωστήσουμε γιατί δεν δικαιούμαστε αναλυτική άδεια. Απευθύνονται επικριτικά σε εμάς που κάθε καλοκαίρι έχουν μια βεβαιότητα ανανέωση συμβάσεων για την επόμενη περίοδο. Απευθύνονται επικριτικά σε εμάς που προσπαθούμε να ζήσουμε κάνοντας ένα επάγγελμα που μόλις πρόσφατα εντάχθηκε στα βαρέα και ανθυγινά. Μέχρι εδώ όμως, δεν τα λέω εγώ, τα λένε τα παιδιά έτσι. Καλούμε τη Δημοτική Αρχή να προστατεύει τις καθαρίστριες και τους καθαριστές του σχολείου. Καλούμε την πολιτεία να εξασφαλίσει για όλους και όλες μια μόνιμη εργασία με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. Καλούμε το Δήμο να μας παρακολουθήσει μέσα ατομικής προστασίας. Καλούμε την Ένωση Γονέων να σταθεί στο πλευρό μας.
Καλούμε τους τοπικούς συλλόγους εκπαιδευτικών να απομονώσουν φωνές που μειώνουν το επάγγελμά μας. Στις 6 και 7 Φεβρουαρίου βρισκόμαστε σε πανελλαδική απεργία. Παρ' όλα αυτά, βρισκόμαστε στον χώρο εργασία μας για να διατηρηθούμε σχολική χώρη καθαρή από σεβασμό στα παιδιά και τους μαθητές σχολείου. Σταματήστε να τα βάζετε με τους αδύναμους. Η δική μας δύναμη είναι το καθημερινό έργο στα σχολεία της πόλης. Ελάτε όλοι μαζί να ζητήσουμε μόνιμη 8-ωρη απασχόληση. Θεωρούμε δεδομένη τη συμπαράσταση του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Νέας Μήνης στα δίκαια αιτήματά μας. Αυτή ανακοίνωση καταθέτεται σήμερα. Λέω λοιπόν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε εργαζόμενους, Πρόεδρε. Οφείλουμε να συμπαρασταθούμε σε αυτό το ψήφισμα. Συμπαρασταθούμε. Εγώ δεν θα το ανακοινώσω. Δεν είναι συμπαράσταση, άνθρωποι. Δεν είναι συμπαράσταση. Να πάμε να τοποθετηθώ λίγο. Λοιπόν, να πω μία κουβέντα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ανακοίνωση και μέχρι ενός σημείου φυσικά έχει και την πλήρη υποστήριξη και από την Ένωση Γονέων. Η προσωπική μου η άποψη θεωρώ φάουλ βέβαια το ότι η μέρα απεργίας λένε ότι αυτοί πήγανε και δουλέψανε και αυτό το λένε φιλότιμο. Έτσι. Και μετά λέει καλούμαστε και ζητάμε 8-ωρο και μονιμότητα. Εννοείται ότι η θέση μας είναι και το 8-ωρο και η μονιμότητα, αλλά με κάποιους τρόπους διεκδικείται. Έτσι. Ούτε με χαρτιά προς το Δήμο, ούτε με χαρτιά στο Θεό. Αυτό η παρένθεση ήταν δική μου. Ήταν η προσωπική μου άποψη. Εγώ ήθελα να την πω γιατί με έπνιξε. Το υπόλοιπο είναι πάρα πολύ σωστό. Επειδή αφορά το θέμα και για το 12ο δημοτικό, δεν έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά το δικό μας το σχολείο από κάποια άλλα. Όλοι πρέπει να έχουν και έναν άνθρωπο και το πρωί. Υπάρχει ανάγκη. Να ξεκαθαρίσουμε βέβαια ότι η γυναίκα η οποία εργάζεται στο 12ο είναι υποδειγματική. Ουδέποτε έχει προκύψει ζήτημα. Εγώ τουλάχιστον δεν το ξέρω. Φυσικά εννοείται ότι έχουμε να κάνουμε με εργαζόμενο και δεν μπορούμε να το συμπεριφερόμαστε. Ούτε έλα μου εδώ, άνοιξέ μου, κάνε μου, φέρε μου. Δεν είναι τέτοια πράγματα, έτσι, εδώ δεν μπορεί ο καθένας να κουμαντάρει το σπίτι του, μπορεί να κουμαντάρει για 350 παιδιά, είναι δύσκολο πράγμα. Φυσικά θα ψηφίσουμε να προσληφθεί άνθρωπος το πρωί, αλλά να ξεκαθαρίσουμε ότι ο καθένας έχει τις αρμοδιότητές του και οι καθαρίστες πρέπει να κάνουν αυτό που τους λέει ο προϊστάμενός τους. Έτσι, ο διευθυντής του σχολείου, η πρωτοβάθμια, δεν ξέρω και εγώ ποιος είναι. Ούτε εγώ, ούτε οποιοδήποτε άλλος γονιός έχουμε λόγο στα εργασιακά δικαιώματα ή στις αρμοδιότητες που έχουν οι καθαρίστριες. Συν ότι έχουμε όλοι υπογράψει και τότε για την παραχώρηση των χώρων ότι όταν χρησιμοποιούμε εμείς το σχολείο, οι σύλλογοι, η καθαριότητα του σχολείου είναι δικιά μας υπόθεση. Δεν μπορεί να έχουμε. Όλοι οι σύλλογοι, γι' αυτό αναφέρω, δεν λέω ειδικά σε εμάς. Όλοι οι σύλλογοι. Όταν κάνουμε δραστηριότητες το Σάββατο ή όταν κάνουμε δραστηριότητες μέχρι τις 9 και 10 η ώρα το βράδυ, δεν μπορούμε να έχουμε απέτηση να έχετε μια καθαρίστρια από πίσω και να μαζεύει χαρτομάτιλα ή μπουκάλια. Αυτό. Πάντως τα ζητήματα δεν πρόκειται να λυθούν, όντως αν δεν υπάρχει μονιμότητα. Από όλα τα άλλα είναι. Αυτό ξεφεύγει από τις αρμοδιότητες του Δήμου. Δεν μπορεί να δώσει το Δήμο στην εξέλιξη. Έτσι, εγώ το λέω έτσι για να πιάνει. Είναι για την παγκόσμια ειρήνη. Κάπως έτσι. Εγώ θα ήθελα το σχολείο να έχει πιστάτη και να έχει δύο προϊόντα που έχει μία. Θα μπορούσε όλα αυτά. Θα μπορούσε όλα αυτά. Να μην υποστήριξη και να είχε. Θα μπορούσε ο Δήμος όλα αυτά να τα είχε, να είχε μόνιμο προσωπικό, επιστάτες κτλ. Αν δεν αποδεχότανε κάτι κράτη, κλεισταίνει κτλ. Που του απαγορεύει αυτή τη δυνατότητα. Δεν είναι πάντα το νόμος. Ο για τη λύση. Αυτό είναι λάθος που λέτε, συγγνώμη, αυτό είναι λάθος. Να μην τηρήσουν τον νόμος. Ωραία. Αν με επιτρέπετε, δεν θέλω να κάνω πετάκληση του πόρου σας, αλλά θέλω, παρακαλώ, κάποια θέματα να μπουν σε σωστή μας. Αν έχετε... Αν έχετε την καλοσύνη, καταρχάς θα ξεκινήσω από ένα κέραιο ερώτημα και θέλω την απάντησή σας. Εγώ είμαι στην εκπαίδευση 37 χρόνια.
14 χρόνια διευθυντής. Σας λέω λοιπόν ότι αυτή την εποχή με την έξαρση των ιώσεων δεν έχω δει πιο βρώμικο σχολείο. Ένα. Δεύτερο. Δεν τα βάζω με κανέναν άνθρωπο που εργάζεται, καθαρίζει κτλ. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να ανταπεξέλθει. Δεύτερο. Από το 11 που ήρθε ο Καλλικράτης, που συμμετείχα στη σχολική επιτροπή, με την μισοδήμαρχος και ήμουν εκεί και πραγματικά συνεδριάζαμε, είχαμε πει από τότε ότι οι Δήμοι πρέπει να βρουν λύση για το θέμα της καθαριότητας. Όπως πρέπει να βρουν λύση και για άλλα θέματα. Και θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ. Είναι η ώρα να πούμε αλήθειες. Μας ενδιαφέρει η καθαριότητα στα σχολεία? Μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει. Είστε μαζί μας ή απέναντι μας? Προχθές στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, ο κύριος Ερήγος εδώ, είπα, αντιδήμαρχε, εάν το βάρος αυτό δεν είναι δικό σας, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι, ας πάμε μαζί. Πρέπει να λυθεί. Έχουμε πάει στο φεγγάρι, έχουμε κάνει δεν ξέρω και εγώ τι, και δεν μπορούμε να βρούμε λύση να έχουμε καθαρίστρες από τις 8 η ώρα. Το δέχεστε αυτό σαν Έλληνες πολίτες? Ποια είναι η αντίδρασή σας? Ποια είναι η αντίδρασή σας? Καμία. Επιτρέψτε μου, σε καμία διαμάχη. Επιτρέψτε μου. Σε καμία διαμάχη. Σας έχω πει, αφήστε με λίγο. Αυτά τα οποία. Αφήστε με λίγο. Είπαμε θα πάρουμε και μια ανακοίνωση. Αφήστε με λίγο. Θα τα πω. Ο θεσμικός παράγοντας λοιπόν, ως διευθυντής σχολείου, ουδέποτε έχω κάνει ανάρτηση σε Facebook. Το Facebook είναι για άλλα πράγματα. Τα πράγματα τα άλλα τα συζητάμε εδώ επίσημα και θεσμικά. Τα θεωρώ παράδεκτα όσα σχόλια γίνονται στο Facebook. Μπορώ κάλλιστα να γράφω κι εγώ κάθε μέρα και κάθε ώρα. Δεν μπορώ εγώ να διαβάζω συνέχεια οτιδήποτε ideas γράφονται στο Facebook για μένα. Έχει σχέση. Έχει σχέση. Με τη ΔΕΠ συμφωνήσαμε και τα είπαμε. Άρα λοιπόν πάμε τώρα. Είπε και κάτι άλλο ο κύριος Σύριος πριν. Ότι οι Δήμοι μπορούν με ιδίους πόρους να επεκτείνουν τη σύμβαση των καθαριστριών. Ναι ή όχι? Ναι, επειδή πληρώνεται με αίτησες. Άλλο ρωτάω. Το ανώτερο στην κυρίματα βρέπει 18 αίτησες. Πολύ ωραία. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι αίτησες, μπορεί να βάλεις ένα 30 αίτησες. Λύνει αυτό το θέμα? Λύνεται το θέμα της καθαριότητας? Όχι. Πέστε μου σας παρακαλώ, σαν Δήμος από το 11, σε τι ενέργειες έχετε προβεί? Εμείς. Ναι. Είστε μαζί μας? Βέβαια. Όταν λοιπόν, θα σας πω τώρα, και επειδή είπατε πριν για την καθαριότητα του διευθυντής, δεν έχει ενημερώσει. Σας πληροφορώ λοιπόν από την προηγούμενη Πέμπτη, ενημέρωσα τη Σχολική Επιτροπή ότι τη Δευτέρα 1:30 έχουμε Σχολικό Συμβούλιο με θέμα την υγιεινή και την καθαριότητα. Ποιο ήρθε από τη Σχολική Επιτροπή ή Σχολικό Συμβούλιο? Εσείς προφορικά το είπατε. Για να σας. Προφορικά το είπατε. Προφορικά. Εσείς είπατε ότι είστε προφορικά. Ένα λεπτάκι. Προφορικά το είπα. Σας κάλεσα. Και είπα, ελάτε να ενώσουμε μαζί τη φωνή μας. Και εκπαιδευτική και γονεί. Αν κάτι, αυτό εννοείται ότι είμαστε. Μα είναι. Δεν είναι να λέμε μεταξύ μας. Το θέμα είναι να. Μα αφήνετε λίγο. Μα αφήνετε λίγο. Θέλετε να σταματήσω? Το Σχολικό Συμβούλιο λοιπόν είναι θεσμικό όργανο από το 1985, ασχολείται με τρία θέματα. Υγιεινή, ασφάλεια και συνεργασία σχολείου και οικογένειας. Ήταν σημαντικό θέμα αυτή την εποχή που είμαστε σε έξαρση να συνέλθει το Σχολικό Συμβούλιο. Γιατί? Γιατί έχει χτυπήσει η καθαρίστρια σας και... Όχι. Τι? Πάμε στην καθαρίστρια λοιπόν να πάρω την πάσα από τον Πολύδωρο. Γιατί πρέπει εγώ ως διευθυντής να κάνω έγγραφο ότι αρρώστησε ή χτύπησε η κυρία Μίκα, από τη στιγμή που η κυρία Μίκα την άδειά τη την πήγε κατευθείαν στη Σχολική Επιτροπή? Δεν οφείλεται να την αντικαταστήσετε αμέσως? Όχι, όχι, δεν υπάρχει να κάνει. Δεν υπάρχει ποιος νόμος, αυτό είπα. Πώς? Όχι, υπάρχει ποιος νόμος. Η ίδια η κυρία Μίκα δεν όφειλε να σας φροντίσει, θα έρθει ο Γιώργος που θέσει. Το έκανε. Άρα για ποιο έγγραφο του διευθυντή μιλάτε? Όχι, για άλλο έγγραφο μιλάω εγώ. Θα φτάσω. Όχι, μισό λεπτάκι, δεν θα λέτε ό,τι θέλετε. Όχι, δεν θα. Είπατε μια τρομερή υπερβολή ότι από 37 χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση δεν έχετε πιο βρώμικο σχολείο. Άρα υπάρχει θέμα. Άρα υπάρχει θέμα, το γράψετε, γράψετε. Όχι, σας το λέω, δεν με αφήνετε. Σας απαντώ λοιπόν. Θα έρθω και εκεί. Υπερβολή 19, η γρήπη ήταν. Ακούστε λίγο. Θα φτάσουμε και εκεί. Στείλατε προχθές, ακούστε λίγο. Στείλατε ένα mail, το μοναδικό υπεύθυνο για τον έλεγχο τη καθαριότητα είναι ο διευθυντή. Συμφωνούμε απόλυτα. Πέστε μου, εγώ ω διευθυντή,
από τις 7 το πρωί που πηγαίνω εκεί, ως τις 11 που έρχονται εκείνοι να καθαρίσουν, για ποια καθαριότητα, για ποιον έλεγχο θα είμαι υπεύθυνος? Εμείς. Ποιος καθαρίζει τους αμέτρους το πρωί? Για τα πόδια. Προχθές συγκλονίστηκα και το είπα, είναι εδώ ο πρόεδρος, ήρθαν μαθητές στο σχολείο, να το πω, ο Ορφέας της Μαρίνας, συμμαθητής των παιδιών του κυρίου πρόεδρου, και μου λέει, κύριε Γιώργο, δεν μπορώ να πάω στην τουαλέτα, βρωμάει. Το πρωί, 8 η ώρα. Ναι, γιατί δεν είναι μια χειρή. Μισό λεπτό. Όχι. Υπάρχει λόγο που ρωτάω. Όχι. Όχι. Στο πρώτο διάστημα. Στις 10 η ώρα. Άτσο. Αυτό ξέρω τι λέω. Στις 10 η ώρα. Το σχολείο το πρωί παραδίδεται κανονικά. Δεν υπάρχει κανένα παράπονο. Παραδίδεται. Στις 10 η ώρα λοιπόν που ήρθε ο μικρός. Αφήστε με λίγο. Της Δευτέρας και μου λέει, κύριε Γιώργο, δεν μπορώ να πάω στην τουαλέτα. Γιατί αγόρι μου, γιατί βρωμάει. Τι απαντώ εγώ? Όλες οι μοίρες, 15. Όχι, τι απαντώ, πέστε μου. 15 τουαλέτες, 20. Παιδάκι μου, άμα κάποιος σκέφτεται. Τρελαθούμε τώρα. Δεν είναι υπερβολή. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Αφήστε με λίγο. Πάμε λοιπόν. Γιατί αυτό που σα είπα, αν δεν σα κάνει την ανάγκη του συμπαθεί, θα με νόησε. Πάρα πολλέ φορέ να λέμε πράγματα λογικά. Να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν στέκουν και να σέβεστε, γιατί μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Και δεν έχετε παιδιά στο σχολείο, όταν θα έχετε τα παιδάκια στο σχολείο, δεν θα επιτρέψετε μου λίγο. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τι να πει ο κύριο Σιγκούρη που μαζεύει ενέσει 8 η ώρα στα βίντεο. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Κάνουμε πολιτική και δεν βλέπουμε να λύσουμε το θέμα. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Είναι προτεραιότητα τα παιδιά. Βάλτε το όλοι πολύ καλά στο μυαλό. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι που δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει. Που είπε θα μην φέρνει καθαρίσει, δεν σου κάνει χάρτη ο γουρναρό. Δεν είναι αυτό. Το ξέρω πολύ καλά που το ξέρω πολύ καλά και για άλλο. Γιατί προχθέ ήμασταν στην Ελλάδα. Όχι άλλο χαρακτήρα και άλλο χαρακτήρα εδώ. Δεν το είπα για τον Γιώργο όμω εγώ. Δεν ξέρω ότι έχει πάει στο πόδι τη κοπέλα. Άσε το. Πέντε άλλοι. Πέντε άλλοι. Για λίγο καιρό δεν μπορεί να χάσει το μισθό τη. Αλλά δεν μπορεί το σχολείο να προβάει και να κάνει το πολιτική και να φέρετε χαρτάρια. Ακούστε με λίγο. Αυτό το οποίο είπα λοιπόν και την προηγούμενη φορά στη ΔΕΠ, στην προηγούμενη ΔΕΠ, εκτός ημερήσιας διάλεξης, ο πρόεδρος είναι εδώ και ο πρόεδρος της Σχολικής Αντιτροπής είπα ότι απευθυνθείτε αυτή την ώρα στον κύριο Δήμαρχο. Ζητήστε το ένα έξτρα ποσό. Είμαι σίγουρος θα σας δώσει το διπλάσιο από αυτό που θα ζητήσετε. Για να έχουμε κάποια υλικά στο σχολείο, τα στοιχειώδη. Δεν είπα εγώ, δεν το είπε. Τι είπα εγώ, λέω. Γιατί έχουν διαστρεβλωθεί πολλά πράγματα. Θα σας δώσει, λέω, τα διπλάσια. Αυτό είπα εγώ. Πέρυσι μοιράσαμε την ανακοίνωση. Εγώ είμαι ανέλαβα, η Βρομιλία 16-10. Έστειλε το γραφείο Δημάρχου. Σα ζωτοποιούν τι σχολικέ μονάδε δημοτικών τη ΕΠΕ πρωτοβάθμια Δημοκρατία Μέντη από τι 8 έω 10 γιατί δεν έχει τα σχολεία καλύτερα. Δεν υπάρχει 8 καθαριότητα. Ετοίμαστε την κάλυψη και ενώ αυτό το Δήμο. Για ανησυχητικά λέει ο κ. Μάρκο. Αφήστε με λίγο. Άρα λοιπόν το θέλω εγώ το χτύπησα το καμπανάκι από την προηγούμενη ΔΕΠ. Δεν έγινε τίποτα. Φτάσαμε λοιπόν στην προηγούμενη ΔΕΠ, την προηγούμενη Τετάρτη. Που το ξαναέβαλα πάλι επίμονα. Ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Και γιατί θα το πείτε εδώ. Ακούστε με λίγο τώρα, γιατί θα φτάσω σε αυτό που μου λέτε ότι δεν έβαλα θέμα κτλ. Και διαβάζω και στενοχωριέμαι για αυτά που διαβάζω. Άρα λοιπόν δεν είδα τίποτα εγώ. Εγώ ασκώ διοίκηση, που η διοίκηση σημαίνει πράξη. Όταν κάποιο μου ζητήσει χαρτί υγείας και του λέω δεν έχω, ή βαρέθηκα να σας πω να αγοράζω, ή έρχεται ο κύριος Ανδρέας που καθαρίζει και μου λέει κύριε Γιώργο, αυτή δεν είναι χλωρή, είναι νεράκι. Πάρε κύριε Ανδρέα 20 ευρώ, πήγαινε πάρε τι θέλεις. Τα αφήνω αυτά. Πάμε λοιπόν, αφήστε με λίγο. Στο σχολικό συμβούλιο λοιπόν. Ήμουνα υποχρεωμένος στοιχειωδός, συγκλονίστηκα από τα παιδιά, να συγκαλέσω αυτό το συλλογικό όργανο. Αργότερα, αν κάποιο παιδάκι του τύχαινε κάτι, πάλι δεν θα μου λέγατε γιατί δεν συγκαλεί ο σχολικό συμβούλιο. Έχω εδώ τα πρακτικά, θα σας τα καταθέσω μετά. Αυτά που συζητήσαμε. Άρα είναι υποχρέωση. Υποχρέωση όμως είναι αν κάποιος ήταν από το νομικό πρόσωπο, θα είχε πληροφορηθεί από τη Δευτέρα, θα το πει συζητήσω. Είναι υποχρέωση από το νομικό πρόσωπο να συμπαράσει, να βρίσκεται στο σχολικό συμβούλιο. Αφού λοιπόν όλοι μας συμφωνούμε και το λέω με πολύ αγάπη. Δεν είναι. Όχι. Δεν είναι. Πώς να συμφωνούμε. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι υποχρεωτικό. Στο
σχολικό συμβούλιο δεν είναι. Στο σχολικό συμβούλιο παρευρίσκεται ο διευθυντής, ο εκείνος διευθυντής, ναι. Εκπρόσωπος του γονιών και εκπρόσωπος του δασκάλου. Όχι, όχι, όχι. Έχει γίνει ποτέ τέτοιο πράγμα στο σχολείο. Μπορεί να έρθει κάποιος από το Δήμο. Σε πώς ποτέ. Σε πώς ποτέ. Ακούστε με λίγο. Καμία, καμία. Στο σχολικό συμβούλιο. Στο σχολικό συμβούλιο, σας το λέω, συμμετέχει ο διευθυντής του σχολείου, όλοι οι εκπαιδευτικοί, το Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου Γονέων και εκπρόσωπο της Σχολικής Επιτροπής. Υποχρεωτικά. Για συνεννόηση και ανέμεινση από την κύμα εξηγήσεω, το στέλνετε κάποια άλλη φορά. Εάν νομίζετε ότι πουλάμε στα δικά, ευχαριστώ. Και αν θέλετε, μα είναι δυνατόν, σας το είπα από την Πέμπτη για Δευτέρα μεσημέρι. Και εσείς μου στείλατε mail 11 η ώρα για το απόγευμα. Δεν είμαι υπάλληλος του Δήμου. Και εγώ σας το είπα την Κυριακή. Μα είναι δυνατόν. Εγώ προσωπικά σας το είπα. Από την Πέμπτη, όχι, μου το είπατε. Εγώ δεν είδα ότι θα γίνει. Ειδοποίησε 11 η ώρα το είδα. Και εγώ που το είδα για το σχολείο σου. Ας τα αφήσουμε τα διαδικαστικά. Συμφωνούμε για την καθαριότητα των σχολείων. Συμφωνούμε. Εσείς είστε μαλλιώς όλοι στην ΔΕΕ. Ποιος μάλλος είστε. Θα φύγει από πολιτική και εγώ θα βρεθώ. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Γενικά αυτή η παραπληρολογία πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορούμε ούτε με Facebook να κάνουμε τα κόμματα τα σχόλια. Όχι, από πηγή παρεξηγήσεων, θα τα λέτε όλα από μέσα. Ακούστε με λίγο. Μόλις σας χωρίς εμένα να είπα. Εγώ που θα ενημερώνω. Σας είπα και στο τηλέφωνο το μεσημέρι. Γιατί δεν το παίζετε τον Νεκτάριο. Ακούστε με λίγο. Κάτι παράδοξο. Κάντε το παρέα. Ο κόμματος αποφάσισε. Συζητήσαμε και σας είπα ότι το αντίτοδικό μου πάντα είναι δημιουργικό. Ποτέ δεν αλλάξαμε την παραμικρή κουβέντα. Συμφωνήσαμε και σε αυτό το οποίο είναι να κάνουμε. Και εγώ και ο κύριος Συρίγος και η κυρία Ζέτα και η κυρία Μαρίνα ήταν εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Λαπαδαρίου, καλά τη λέω. Όλοι συμφωνήσαμε σε αυτή την κατεύθυνση να πάει ένα μήνυμα από τη ΔΕΠ στην ΚΕΔΕ για να βάλει το θέμα της καθαριότητας μπροστά. Όταν λοιπόν ο Δήμαρχος και μου λέει ότι θα μιλήσω ότι θα κλείσει το σχολείο και αυτά που ακούστε, εγώ που κάνω και ότι είχα κύριε Σαργιανέ, έχω μάθει, ακούστε με λίγο. Σας λέω ότι έχω μάθει να μιλάω θεσμικά πρόσωπο με πρόσωπο και σε ενημέρωσα για να χαίρομαι που είναι και ο αντιδήμαρχος εδώ και μπορούμε και είναι και άλλα άτομα που ήταν εκεί. Άρα, επειδή έχει γίνει και στο παρελθόν, έχω πέσει τίμα συκοφαντία στον Δήμαρχο, όπως επίσης αυτοί οι οποίοι παρέσυραν τον Δήμαρχο να κλείσουν κάποια σχολεία, από την Πέμπτη φώναζα ότι είναι λάθος. Επαληθεύτηκα. Γιατί εγώ βγήκα ο κακός διευθυντής. Και σήμερα ήρθε mail, έδινα μάχη από την Πέμπτη και την Παρασκευή. Κάνετε λάθος. Άλλες οδηγίες έχουμε. Ένα λεπτάκι. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί στο Facebook ότι ο Γουρναρόπουλος είναι ανεύθυνος διευθυντής. Δεν έκλεισε το σχολείο. Άλλοι όπως οι εκπαιδευτικοί λέγανε ότι ο Δήμαρχος παραβιάζει κύκλο του Υπουργείου και δεν κάνει σχολεία. Αυτό ήταν και αυτά. Πάντως έκλεισε και σήμερα σχολείο. Σε ένα σχολείο, επειδή το ήθελε μπροστά μου, συμφωνούσε ότι το ήθελε. Και δεν έκλεισε σχολείο, ενώ ήθελε ο Δήμαρχος, δεν ήθελε μπροστά μου. Πρόεδρε, αγαπητέ μου, είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι. Τηρούμε κάθε φορά την κείμενη νομοθεσία, είτε μας αρέσει είτε όχι. Φέτος 23 πρώτου που ήρθε η εγκύκλιος, έλεγε για οδηγίες. Συγκεκριμένες οδηγίες. Και σας είπα, μίλησα τόσες φορές, ότι η εγκύκλιος που στείλατε στα σχολεία του 9 δεν ισχύει. Αποσύρτε τη. Θα γίνει μπάχαλο, σας είπα, όπως έγινε. Καμία διεύθυνση εκπαίδευση δεν την έστειλε η πρωτοβάθμια. Όχι πρωτοβάθμια. Ναι, αλλά σας μιλάω και σας λέω ότι δεν ισχύει. Έχουμε αλλάξει κάποιο θέμα. Κάτι άλλο. Το ίδιο συζητάμε πάλι. Εντάξει, τώρα και το έχουμε και δικαίωση. Άρα, εγώ θέλω εδώ, σαν νομικό πρόσωπο, όπως εμείς αν δεν δεσμευθήκαμε να κάνουμε αυτό το έγγραφο να πάει στην ΚΕΔΕ, συμφωνήστε κι εσείς, καθίστε, βάλτε και ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την καθαριότητα των σχολείων. Επιτέλους, είναι επιτακτική ανάγκη καθαριότητα. Φέτος μοιράσαμε την ανακοίνωση για προληπτικές, για οδηγίες κτλ. Στα παιδιά 15 πρώτου. Πέρυσι ήταν 15 Δευτέρου. Ήδη είμαστε στην έξαρση.
και έρχεται και ο κοροναϊός τώρα πίσω μας. Τις ίδιες οδηγίες λέει. Και εγώ λέω ένα απλό και τελειώρο και ευχαριστώ όλους σας. Ένα από αυτά που λέει η οδηγία είναι λέει να γίνεται επιμελής καθαρισμός στα πόμολα κτλ. Και ρωτάω ποιος θα την κάνει. Εντάξει, πολύ. Συγγνώμη, συμφωνούμε αλλά επί του πρακτέου την κάνουμε. Πρακτέου, να σου πω λοιπόν. Αυτό που είπε ο κ. Μπουλαρόπουλος, το συζήτησαμε στη ΔΕΠ, ενημερώθηκα εγώ την ΚΕΔΕ ότι υπήρξε ένα από δημάρχων προς την ΚΕΔΕ. Στις 6 Δευτέρου του 2020, με την 28-14 αριθμό πρωτοκόλλου, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ενημερώνει τους δημάρχους με την εξής ανακοίνωση. Αγαπητές συνάδελφοι, απευθύνεται σε κάθε δήμαρχο, έτσι. Απαντώντας ερωτήματα Δήμων και Σχολικών Επιτροπών, στο πλαίσιο προφύλαξης ενώπιση των φαινομένων της εποχικής γρήπης, σας ενημερώνουμε ότι η προμήθεια αντισηπτικών ειδών, σπρέι, υγρά, μαντιλάκια κλπ. Είναι δαπάνη που δύναται να διενεργηθεί από τις σχολικές επιτροπές. Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις εκτάκτωσης ειδικών, μπορεί η Σχολική Επιτροπή να προχωρήσει σε απευθείας προμήθεια των αναγκαίων προστατευτικών ειδών, σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία, ή να προχωρήσει και σε συμπληρωματική σύμβαση. Με εκτίμηση ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Τρικαίων, Δημήτρης Παστεργίου. Αυτό, αν δεν το έχετε, σας καταλαβαίνω τα πρακτικά σας, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Επίσης, το θέμα που έβαλα που πρέπει να αποσυρθεί, δεν το έχω βάλει, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι έχει τα πρόβλημα με την καθαριότητα στο έκδομο. Είναι σημαντική, έχει χτυπήσει η κυρία Μίκα εκεί και δεν μπορεί να ανταποκριθεί καλά, ίσως στη δουλειά της. Το έβαλα. Για ποιο λόγο και ζητάω να υπάρχει η εισήγηση του διευθυντή. Σήμερα το μεσημέρι, με αριθμό πρωτοκόλλου 53, ήρθε από τον διευθυντή του 5ου Δημοτικού Σχολείου, που δεν είναι εδώ μάλλον, το εξής έγραφε προς Σχολική Επιτροπή και μου το στέλνει και εμένα. Παρακαλώ να μας διαθέσετε έναν επιστάτη ή επιστάτρια και μία καθαρίστρια για όλο το ωράριο λειτουργίας του σχολείου. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Εδώ λοιπόν, πέρα από το αντικειμενικό ζήτημα που μπορεί να κάνει στο έργο μου, ανοίγουμε τους ασκούς του αιώλου. Και ο κάθε ένας άλλο το πρωί θα έρθει και θα ζητάει τραπεζό κόμμους, επιστάτες, είναι δυνατό, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Αυτονόητα. Παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε το επιστάτε με νομικό πλαίσιο, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και πώς θα αρνηθούμε λοιπόν τώρα εμείς στον κύριο Μανολαρά να μην του δώσουμε καθαρίστρια επιπλέον. Δεν είναι εδώ να το λογίσει. Θα κλειστεί διάγραφο, πρόεδρε. Γιατί όμως, αρρώστησε καρδιά, έγινε κάτι. Δεν ξέρω. Κατάλαβα γιατί δεν έβαλα έφταση. Γιατί αν έχει πρόβλημα, δεν πρέπει να το δούμε αυτό. Θα το δούμε, δεν είναι ο κ. Σκλαδάκης. Μπορεί και ο κ. Σκλαδάκης άλλο να στείλει αντίστοιχο έγγραφο. Δεν μπορούμε να προσλάβουμε τραπεζοκόμους, αλλά μπορούμε μια χαρά να ζητάμε από τους συλλόγους γονέων να βάζουν το χέρι στην τσέπη και να πληρώνουμε την καρτίνα. Τώρα εντάξει. Τώρα εντάξει και δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ποιο διατροφολόγο είπε να τρώνε κάθε μέρα ψωμί και μακαρόνια. Εμείς όπως καταλαβαίνουμε, είναι από δύο σχολεία, από το 10ο και το 7ο, που αντιμετωπίζουν το COVID. Βεβαίως δεν είναι εδώ σήμερα οι διευθυντές των σχολείων το περισσότερο, καθότι δεν έχουν αυτό το πρόβλημα, γιατί διαθέτουν μόνιμο προσωπικό καθαριότητας. Στο 6ο παράδειγμα του Σκραμπούλου πέρσι, από τις 7.30 ώρα ήταν εκεί η κυρία, μέχρι τη δείξη του ουραριού και πέρα τη 4.30 που είναι υπάλληλος που δείξει. Είναι διδεκτημένη στο σχολείο, με ένα σχολείο πεντακάθαρο. Είναι μέχρι να πάρει σύνταξη. Αν πάρει σύνταξη, δεν είναι εκεί. Και γνωρίζουμε, και γνωρίζουμε ότι προσφέρει υψηλές ποιότητες καθαριότητες, όχι και σε όλα τα σχολεία. Μόνο το έργο έχει προηγηθεί. Πολύ λίγα τον αριθμό. Και στον Άγιο Δημήτριο το ίδιο. Το ίδιο πράγμα που είναι μέρο. Το ίδιο. Είναι η μάνα του σχολείου και το ότι ρόλο παίζει μια καθαρίστρια στο σχολείο, το γνωρίζουμε πολύ καλά όταν λείψει μια λιγοκυρά από το σπίτι μα που έχουμε δυο παιδιά. Συμφωνώ. Έτσι. Το αφήνει καθαρό το πρωί, αλλά το μεσημέρι γίνεται μπάχαλο και δικά σα το κύριο. Έτσι, 2 και 5. Το σχολείο από τι 8 η ώρα που το αμφισβητήσατε το πρωί εσεί μπορεί να γίνει σε 10 λεπτά, σε 5 λεπτά να χτυπήσει το κουδούνι. Άστε να πάρει να πάνε 3 στην τουαλέτα, 5 να κάνουν μετό. Έτσι. Και ποιο θα καθαρίσει, θα γίνουν όλα τα παιδιά. Από την ώρα που μένουν στην αίθουσα γίνεται χαμό. Είναι αναγκαίο να εξοπλιστούν τα σχολεία, να διατηρηθούν στα σχολεία όλη τη χώρα καθαρίστριε. Να πληρώνουν όλο το ωράριο. Εδώ πέρα κάτω. Ποια λογική ορίζει. Κάποια σχολεία, το πρώτο σχολείο να είναι καλημέρα πριν το ωράριο των δευτεριών. Ή κάποια άλλα είναι δευτέρες κατηγορίες.
Και ποια άλλη λογική επίσης ορίζει τα 320 παιδιά που παρουσιάζουν το πρόσωπο και 30 άτομα προσωπικό 350 να στερούνται καθαριότητα, γιατί τα χέρια στο παραπλήρη θα σου πέσει κάτω. Θα πάει κανένα άλλο τελείω. Θα γλιστρήσει το άλλο, θα βρωμίσει το άλλο και πάει λέγοντα. Και θέλουμε να έχουμε και ένα προσωπικό, όπως βοηθό δίπλα μας, δεν έχουμε γενικό καθηγόντα, κάτι να κάνει, να το στείλεις, κάτι να καθαρίσει εκεί που είπαμε, κάποιος έπεσε, να το προσέφερε ένα τηλέφωνο, γιατί δεν είναι όλη την ώρα στο γραφείο δάσκα. Αυτό θα το καταλάβουμε. Αλλά να έχουν κανονική δουλειά με εργασία κάτι στο αριστερό δυο ομάδα. Δηλαδή χρειάζεται κανονική υποστήριξη και επιστάτε και φύλακα και τα προσωπικά. Δεν μπορούμε να έχουμε έναν Συντελέσει ώστε να αποφευθούν πολλά ατυχήματα λόγω του πληστήματος των παιδιών. Εννοείται ότι χρειάζεται. Τα 350 παιδιά, και ποιος είναι αυτός ο νομοθέτης που δίνει τη δυνατότητα να πηγαίνει καθαρίστρια ό,τι ώρα θέλει, να καθαρίζει να παίρνει μια ώρα, δύο, παίρνει τα παιδιά της, ξέρεις προηγές, ξέρεις υπαρχία, παίρνει τα παιδιά της. Όλο το σώμα διαθαρίζει το χρέος και φέρνει. Πέντε, μπορεί να είναι 10 άτομα, πληρώνει σε μια ώρα. Εντάξει, δεν, άμεσα το. Ποιος είναι εκείνος που μπορεί να συμφωνήσει με την ιδέα ότι θα πηγαίνουν τα απόγευμα. Και αυτή η λογική τώρα που μιλάει η Αιγύπτου στη Νέα Σμύρνη, στο σχολείο το δικό μου. Έρχεται και καθαρίστηκε 10 κλεισί, έρχεται μερικέ φορέ μετά από ένα μεγάλο φίλο, τι μου. Έτσι, προχτέ που έρχεται δύο εμετοί, δεν πήρε τηλέφωνο. Εντάξει. Δεν είναι και υψηλή ποιότητα η καθαριότητα, δεν μπορεί να κάνει όταν είναι καθαρίστηκε. Μοιράζεται. 320 το πρωί, 80 το λίγο το μεσημέρι έρχεται του 2,5 ποτέ έρχεται και 30 τα κουδάπα. 40 πώ έγινε, 25. Εκεί έχουν πλήρε ωράριο καθαρίστηκε εκεί. Καθαρίζει μαζί και υπάρχει και περνάει κάτι. Και τα 320 μόνο του το πρωί. Λίγη ελευθερία το παραλαμβάνετε το σχολείο καθαρό. Καθαρό είναι το σχολείο. Δεν είναι άλλο εναντίον. Το σχολείο όμω από τη στιγμή που θα πούνε παιδιά μέσα, 10 παιδιά ή 20 κόσμο. Θα αρχίσει και βρωμάει. Τότε χρειάζεται κόσμο και λέμε ναι στο να έρθει καθαρίστρια. Δεν πάμε να πει ω καθαρίστρια. Το θέμα δεν είναι να σχολείο καθαρό. Το θέμα είναι να παραμένει καθαρό καθόλου τη διάρκεια τη σχολικού ραντεβού. Δεν διαφωνούμε. Αύξηση των ωρών παρουσία τη καθαρίστρια των καθηγητών. Δεν διαφωνούμε. Να κάνει... Όλα αυτά έχουν προκύψει από τη στιγμή που οι καθαρίστριε σταμάτησαν να είναι μόνιμε. Με το που συνταξιοδοτηθήκανε. Είχαμε την κυρία Βάσο. Όταν είσαι 8 ώρε εκεί πέρα μέσα και είσαι μόνιμη, το ρυθμίζει το θέμα. Αγγίστηκε κάτι άλλο. Η δική μα καθαρίστρια που λέμε. Έρχεται το μεσημέρι στι 2 η ώρα, θα καθίσει και 6-6,5 κάποιε μέρε που θα πάρει και από εκεί αποκόπτεται, να πάει και κάπου σε ένα άλλο σχολείο, σε μια άλλη έντονη που να καθαρίσει πιο πριν την εβδομάδα. Δηλαδή, ενώ έχει τελειώσει το σχολείο, γιατί μιλάμε στα μιλιστήρια, να πω ότι είναι στα τάξη. Να κάνει τι, μισό λεπτό. Όταν έχει τελειώσει το σχολείο το απόγευμα, να κάνει τι. Το σχολείο είναι γεμάτο παιδιά και... Είναι γεμάτο παιδιά της αστυνομικής δουλειάς. Το προηγούμενο δεν είναι ένα προσωπικό, δεν είναι ένα προσωπικό, δεν είναι ούτε την αστυνομική δουλειά. 10:30 καθαρίζει 11 ώρες και κάνει το διάλειμμα. Το επόμενο διάλειμμα και διάμεσο που πάρει το 10:30 πάλι λέω, δεν είναι διάλειμμα το 11:30. Και σε καθαριστικά. Έχουμε θέμα. Δεν έχετε πάρει για καθαριστικό. Και από δύο μου πέρασαν. Από τι εννοώ. Τα αντισηπτικά είναι ελεκτική λύση. Δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Το πιο σημαντικό πράγμα, ξέρω το λίγο. Το πιο σημαντικό πράγμα για την πρόληψη κατά τη κρίση είναι ο εμβολιασμός.
Όσα παιδάκια το κάνουν, το κάνουν. Από εκεί πέρα, το δεύτερο πιο σημαντικό είναι τα παιδάκια όσο παραμείνουν συμπτωματικά να μην τα φέρουν οι γονείς σπίτι. Γιατί συνεχίζουν και μετά δείχνουν. Έτσι, δηλαδή το κάνουν πάλι στα σύνορα. Οι συνθήκες υγιεινής είναι φυσικά και σημαντικές. Αλλά στα παιδάκια κάπως ξεφεύγει το πράγμα. Δηλαδή, κλασική, το παιδάκι θα πάει να βάλει καταρχά οι διαιτητέ οδηγίε που λένε ότι θα βάζει αισθητικό με την υποκλειστικό ρόλο που θα υποθετήσει. Δηλαδή, θα περνάμε σε διάρκεια να βάζει αισθητικό. Ωραία. Μετά από λίγο βλέπει το παιδάκι καλά με το άλλο, παίρνει το μολύβι του. Δεν υπάρχει καμία προστασία. Μπορούμε εμεί να κάνουμε το κάνουμε καθόλου. Για παράδειγμα, η γρήπη δεν κολλάει στα σμερόμετρα. Κολλάει με τα αναμυστικά στα παιδιά. Δεν κολλάει. Άλλο η καθαριότητα. Δεν είναι 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 καθαριότητα. Σαπούνι και νερό. Ένα αναφυγά, αντισηπτικό. Ναι. Αυτό είναι για τους οικονομικούς λόγους. Εγώ έλεγα ναι, αυτό είναι το καθαριστικό που καθαρίζουν, είναι διάκριμα πλονίδης. Ωραία. Επειδή είναι αυξημένη ανάγκη αυτή την περίοδο. Έχετε έλλειψη σε αυτό. Δεν έχουμε έλλειψη, αλλά κάνουμε αλχημίες για να μην έχουμε έλλειψη. Και επειδή έχω δώσει εντολή καθημερινά να καθαρίζει τις επιφάνειες, όλα τα γραφεία και όλα τα τραπέζια και όλα τα τραπέζια. Τι ώρα θα καθαρίζεις τώρα. Τι ώρα, τι θα καθαρίζεις. Στο τέλος. Τι θα κερδίσεις από αυτό. Τι θα κερδίσουμε. Γιατί αυτό το κάνει η φύση μόνη της. Ο ιός δεν ζει πάνω από 20 ώρες. Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι όλο το έγκλημα το ιό, αύριο το πρωί δεν θα υπάρχει τίποτα. Δεν χρειάζεται να απολύμαξει, ούτε να καθαρίσει. Οπότε να μην καθαρίσουμε. Πρέπει να καθαρίσει το πρωί. Όταν είναι τα παιδάκια, στο διάλειμμα, να ξέρει την ώρα. Δηλαδή τώρα, άμα υποθέσουμε ότι είπε η ιό τη κρίση, αύριο το πρωί δεν θα υπάρχει τίποτα. Δηλαδή αν απολύμαξει, αν αποκτήσει, είναι ευαίσθητο ιό, δεν ζει πάνω. Αυτά όλα δεν ξέρουν τι θα κάνει. Αυτά δεν έχουν σχέση με τα γραμματικά. Ωραία, οπότε εμβολιασμό και μη πηγαίνω στο σχολείο τώρα στα παιδιά. Αυτό εμείς έχουμε μίσο πρόβλημα αυτή τη στιγμή με την καθαρίστρια που έχει χτυπήσει. Θα ήθελα να μου πείτε τι περιμένουμε, τι θα γίνει αυτό εδώ, μάλιστα. Ονομάζω τον Χατζηπάπη. Είπαμε, θα πάρουμε μία άλλη να έρθει από τις 8 το πρωί και όταν επιστρέψει θα έρχεται ίδια από τις 8 με τις 6 που κάνουν. Αυτό όμως πρέπει να γίνει άμεσα. Άμεσα, θα είναι θετικά. Δηλαδή από Δευτέρα δεσμευόμαστε, δεσμεύεστε. Μέχρι τις 6 κάθε Δευτέρα από τις 8 μέχρι τις 6. Ο Αντρέας θα το κάνει. Δεν μου πέφτει λόγος εμένα, αλλά το πέφτει. Προζητάμε, δεν είναι καταγγελία στην Επιτροπή Προμηθειών.
Από τον άνθρωπο που ασχολείται με τέτοια και είναι παράκληση. Ακούστε με λίγο, κύριε Νικητά. Σε όλο το ελληνικό δημόσιο, όταν γίνονται προμήθειες, υπάρχουν δείγματα. Υπάρχουν δείγματα. Ωραία. Έχετε δείγματα εξωτερικά που και πηγαίνουν εκτό του. Τι λέτε τώρα, αυτή είναι δουλειά του τμήματος προμηθειών του δική μου. Εγώ είμαι... Κύριε Τόλου, εγώ είμαι διευθυντής σχολείου, δεν είμαι Μπορείτε να φέρει ένα καλό στο τμήμα προμηθειών, να φέρει το κανονικό, να μην έφερε το νερό με φωγιά. Εδώ έλειξε ένα καλό, πήγε διαγωνισμός. Πρέπει να γίνει καταγγελία για να γίνει καταγγελίσή μας. Ωραία, επειδή με προκαλείτε, λοιπόν, επειδή με προκαλείτε, μπορείτε να θυμηθείτε τι έξοδα είχατε για καθαριστικά την προηγούμενη διετία ή το προηγούμενο έτος και τι θα δώσετε φέτος. Είναι νομίζω στο ένα τρίτο. Και σας είπα από τότε τι υλικά θα είναι αυτά. Πάντα παραπάνω δίνουμε. Και εγώ δεν θα παραπάνω τίποτα όμως. Ναι, εγώ έκανα μόνο και έκανα όλες μελέτες, γιατί ήταν μελέτες πάνω για 2-3 μήνες. Δεν είναι τα ίδια, σας το λέω. Δεν είναι τα ίδια. Δεν είναι τα ίδια.